Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Εγουσού Αργυρούπολης και τον Εχολαργό, 1-1 το τελικό σκορ. Έχω κοντά μου τον Γενικό Αρχηγό του Εγουσού Αργυρούπολης, τον Κώστα Σημάκη, όπως κοιτάμε τα αριστερά, και από τα δεξιά του προπονητή του Εχολαργού, τον Σπύρο Μόχλα. Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλο αυτό το διάστημα. Είναι μια δύσκολη περίοδος για εμάς μετά τον τραυματισμό του Τσουτσουράκη. Παίζαμε ένα πολύ καλό αντίπαλο σε μια δύσκολη έδρα. Ένα παιχνίδι ήταν αφύρωπο, ωστόσο καταφέραμε, πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Για όλη αυτή την προσπάθεια θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια ξανά στους παίκτες μου. Να ευχηθώ στον Κώστο Νασημάκη, όπου από εδώ ξεκίνησα τα πρώτα μου προπονητικά χρόνια, να το ευχηθώ καλή πορεία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη και φιλοξενία. Κώστα, ένα σχόλιο από πλευρά σου. Πάντα τα παιχνίδια με τον Χολαργό είναι πολύ ωραία και να τα βλέπεις και να τα παίζεις. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης και των δύο ομάδων. Ο Χολαργός είναι ποιοτικά πιο καλός από εμάς. Βέβαια, εμείς έχει ψυχικό στέλνος για μας, γιατί γυρίσαμε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν χαμένο. Στο 70 όταν δεχτήκαμε το πολλά από πέναλτι. Βρήκαμε όμως την διάθεση και το στέλνος. Πήραμε το Χ και συνεχίζουμε. Πάντως δεν ξεχάσατε το Τσουτσουράκη, φώναξαν οι παίκτες όλοι μαζί το όνομά του μετά το τέλος του αγώνα και ήταν παραμείνει κάτι όμορφο. Ναι, είναι αρχηγός μας και θα παραμείνει αρχηγός μας και θα παραμείνει στις καρδιές μας. Ξέρω κάτι νεότερο για τον τραυματισμό του, έχουμε. Θα αργήσει, θα κάνει τρία χειρουργία. Να το ευχηθούμε περαστικά να βρει το ψυχικό σταθμό να μπορέσει να το αντιμετωπίσει και περιμένουμε να έρθει σύντομα κοντά μας, όσο πιο σύντομα γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.